αυτό το θέαμα. Στην δημόσια ραδιοτηλεόραση. Αυτό που ένιωσε ο ελληνικός λαός τη μέρα που βγήκε ο Κεδίκογλου και έκανε το διάγγελμα, το οποίο παραπέμπει στις σκοτεινές, όλο αυτό το οποίο σιγά σιγά μεθόδευε μέχρι σήμερα, ούτως ώστε τη μόνη δημόσια τηλεόραση νόμιμη, επιμένω, η μόνη νόμιμη δημόσια τηλεόραση είναι η ΕΡΤ. Προχθές δώσαν χάρισμα τις άδειες στους καναλάρχες, στους φίλους τους καναλάρχες. Προϋπολογίστηκε αυτό ότι περίπου έχασε το ελληνικό κράτος 1,5 εκατομμύριο με 2, λένε κάποιοι. Δισεκατομμύρια. Την ώρα που ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε καινούργια μέτρα. Καταλαβαίνετε. Και κόβουμε 10 και 15 ευρώ από τους γέροντες. 10 και 15 ευρώ από τους γέροντες, από την υγεία, από την παιδεία, από όλο το κοινωνικό κράτος, καταραίει, για να κάνουμε το δώρο στους καναλάρχες. Δεν θα θεωρήσω τυχαίο ότι δύο μέρες μετά αποφασίστηκε η έφοδος στο κτίριο, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και η εκένωση. Όλο αυτόν τον καιρό είχα την τύχη, είμαι και σε δελτία, και μάλιστα για χθες το βράδυ, είμαι στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ζω από κοντά όλο την αγωνιστικότητα των εργαζομένων της ΕΡΤ που με τόσο καιρό άντεξαν και το πάλεψαν ποιοτικά. Ήταν η μοναδική ποιοτική τηλεόραση και όλο αυτό το διάστημα. Θα αγωνιστούμε όλοι. Η κυβέρνηση αυτή πρέπει να φύγει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση μομφής στην κυβέρνηση. Είναι κίνηση ουσίας ή κίνηση εντυπωσιασμού? Σαν κίνηση εντυπωσιασμού, ξέρετε, δεν θα το κάναμε ποτέ. Διότι θα θυμάστε πολύ καλά ότι συζητήθηκε και με τίναν πολύ, δεν θα κάνετε πρόταση μομφής και τα λοιπά. Δεν ήταν η στιγμή. Για να μην είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού. Εκτιμάμε ότι είναι η στιγμή. Εκτιμάμε ότι το σοκ και δέος δεν μπορεί να προχωρήσει. Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να αντέξει άλλο. Τα πράγματα είναι οριακά. Έρχονται καινούριο ασφαλιστικό, καινούριο φορολογικό. Αντιλαμβάνεστε ότι η ελληνική κοινωνία καταραίει. Δεν πρέπει να σταματήσουμε κι εμείς ως πολίτες να φοβόμαστε τις εκλογές? Εάν φοβόμαστε τις εκλογές, είναι μια, ξέρετε, αυτοκαταστροφική στάση. Διότι όταν λέμε δημοκρατική διέξοδος, τι άλλο μπορούμε να εννοούμε? Εννοούμε τις εκλογές. Αυτός είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο, το έχουμε πει από παλιότερα, δεν το λέμε σήμερα αυτό, μέσα και έξω από τη Βουλή, με ό,τι όπλο διαθέτουμε, όπλο κοινοβουλευτισμό της αστικής δημοκρατίας και βεβαίως με κάθε δημοκρατικό μέσο το οποίο διαθέτουμε. Άρα εκλογές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε όλους όσοι είναι στο πλευρό μας έτσι κι αλλιώς, είτε έχουν θέση κοινωνική, είτε είναι απλοί εργαζόμενοι. Ευχαριστούμε όπως ο κύριος Ρούσος, καθηγητής, ο Σωτήρης Ρούσος, ο οποίος έχει συμπαρασταθεί στον αγώνα μας. Ελάτε στη μέση εδώ, γιατί είμαστε. Ναι. Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή, πώς το βλέπετε εδώ το έργο? Κοιτάξτε, είναι ένα μάθημα υπεράσπισης δημοκρατίας για τους φοιτητές μου, για τις φοιτητριές μου. Νομίζω ότι είναι το πιο μεγάλο μάθημα υπεράσπισης δημοκρατίας αυτό που συμβαίνει σήμερα. Και αυτό που έχουν κάνει για 5 μήνες οι γεωγράφοι, οι τεχνικοί, όλοι οι άνθρωποι της ΕΡΤ, είναι ένα πρωτόφαντο πείραμα αυτοδιαχείρισης. Δείχνει ότι μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους είχαν λιδωρήσει τόσο πολύ, να κρατήσουν ένα αυτοδιαχειριζόμενο μέσο και να προάγουν τη δημοκρατία. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα για όλους μας. Είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα για τους νέους ανθρώπους. Είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα διεκδίκησης. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μείνουμε εδώ. Πρέπει να το προχωρήσουμε. Αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ, δεν είμαστε έξω από την ΕΡΤ. Είμαστε μέσα στην ΕΡΤ, γιατί είμαστε μέσα στο πνεύμα της ΕΡΤ. Είμαστε δηλαδή στο πνεύμα της αυτοδιαχειριζόμενης ΕΡΤ. Και μπράβο, ένα μεγάλο μπράβο σε όλους αυτούς που μπόρεσαν και το έκαναν τεχνικά δυνατό. Από την άλλη πλευρά, έχουμε και εμείς μεγάλη ευθύνη. Όσοι βρισκόμαστε στην κοινωνία, όσοι βρισκόμαστε στα πανεπιστήμια, να συνεχίσουμε αυτή την ιδέα και να συνεχίσουμε αυτή τη διεκδίκηση. Γιατί αν μείνουμε εδώ, θα έχουμε πάει το μισό δρόμο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να συνεχίσουμε αυτό το δρόμο και να πούμε σε πολλούς άλλους ότι αυτό μπορεί να πετύχει. Ότι πέτυχε μέχρι τώρα και μπορεί να πετύχει. Η ΕΡΤ έχει στήσει, μάλλον η κυβέρνηση έχει στήσει μια άλλη ΕΡΤ, ένα μόρφωμα, τη Δέλτα ΤΑΠ, στην οποία σας έχουν προσκαλέσει αρκετές φορές για να πάτε εκεί. Επιλέξατε να μην πάτε και επιλέξατε πολλές φορές να είστε εδώ και να δώσετε τις πολύ κρίσιμες
γνώσεις σας στους καταληψίες, όπως ήταν. Θα πρόδιδα αυτά που διδάσκω αν πήγαινα στην Δέλτα Τάφ και αν συμμετείχα σε αυτό. Διδάσκω τη δημοκρατία, διδάσκω τα δικαιώματα του ανθρώπου, διδάσκω ότι οι λαϊκοί κοινωνίες αγωνίζονται για αυτά τα δικαιώματα και ότι αυτά τα δικαιώματα είναι παράγωγα ακριβώς αυτών των αγώνων. Αν είχα πάει στην Δέλτα Τάφ, όλα αυτά θα τα είχα προδώσει. Νομίζω λοιπόν ότι το πρώτο στοιχείο είναι να είμαστε συνεπείς, τουλάχιστον οι δάσκαλοι με τις διδαχές μας. Από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να συμβάλλουμε όσο μπορούμε και εμείς στο αυτό το μεγάλο ίσο ότι η Δέλτα ήταν η πνοή, δεν υπήρχε η πνοή της κοινωνίας, δεν υπήρχε η ψυχή, αυτό ακριβώς. Δεν είχε ψυχή αυτό το πράγμα. Εγώ θα έλεγα και δημοσιογραφική ευδειξία, διότι σήμερα όταν 35 δευτερόλεπτα δεν νομίζω και περιμένοντας να πάρεις την εντολή πότε και τι ακούστε, θα πεις, δεν νομίζω ακούστε, να... νομίζω ότι όταν το BBC, το CNN έχουν την είδηση αυτή ανάμεσα στις πρώτες... Κύριε καθηγητά, να προσθέσω το Reuters, να προσθέσω το TV5, έτσι... Όλα τα μεγάλα... Αλτζαζίρα, ναι. Θα έλεγα ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να είναι, να μην είναι πρώτη είδηση σε οποιοδήποτε τηλεοπτικό κανάλι. Σε οποιοδήποτε τηλεοπτικό κανάλι αυτό πρέπει να είναι πρώτη είδηση. Και λυπάμαι πολύ που μου λέτε ότι δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Επίσης θα περίμενα ότι θα υπήρχε τουλάχιστον μεγάλη κάλυψη και ότι θα υπήρχε τουλάχιστον και μια συζήτηση στη δημόσια τηλεόραση για αυτό που συμβαίνει. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, αυτό που συμβαίνει λέγεται ότι γίνεται για χάρη της δημόσιας τηλεόρασης. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε πίσω μας, ΜΑΤ, πιστολές, όλα αυτά, μας λένε ότι γίνεται για χάρη της δημόσιας ενημέρωσης, της δημόσιας τηλεόρασης. Νομίζω ότι το λιγότερο που θα έχει να κάνει μια δημόσια τηλεόραση είναι να προξενήσει... Διάλογος γίνεται εκεί που μπορείς να απαντήσεις και σε κάποια πράγματα. Και έχει άλλες κλούβες. Ναι, νομίζω, επίσης είναι ένα άλλο σύστημα αυτό, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει ενημέρωση με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι δυνατόν να γίνει σε καμία περίπτωση ενημέρωση με αυτόν τον τρόπο και πρέπει όλοι να ντρεπόμαστε με την έννοια σαν κοινωνία το γεγονός ότι ένα μέσο αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από εκατοντάδες ΜΑΤ. Και τα επιτρέψαμε. Με έναν τρόπο. Ναι, αν και νομίζω ότι το εγχείρημα της ΕΡΤ με δεδομένες τις καταστάσεις αγκαλιάστηκε από τον κόσμο σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Σε ένα πολύ μεγάλο, και νομίζω και ότι σήμερα θα σήμερα αποδεχθεί. Είναι πάλι 11 Ιουνίου με έναν άλλο τρόπο απόψε. Σαφώς. Από πλευράς κόσμου. Σαφώς. Και όχι μόνο από πλευράς κόσμου, αλλά είναι και μια άλλη 11η Ιουνία πολύ πιο σοβαρή, γιατί τότε είχαμε το μαύρο στους δέκτες και σήμερα έχουμε τα ΜΑΤ. Αυτό είναι, έχουμε τη βία δηλαδή. Και να σας πω για κάτι. Είμαστε, όταν έχουμε πράξη νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες δεν κυρώνονται από τη Βουλή. Όταν έχουμε τα ΜΑΤ που μπαίνουν στην ΕΡΤ. Όταν έχουμε όλοι αυτοί οι εισαγγελείς οι οποίοι λένε ότι δεν υπάρχει έκνομη ενέργεια και ότι δεν έχουμε αυτόφορο. Άρα λοιπόν γιατί μπαίνουμε. Όταν έχουμε όλα αυτά, είμαστε πολύ λίγα βήματα πριν το 120 του Συντάγματος. Πολύ λίγα βήματα. Μήπως το έχουμε πατήσει πάνω του. Πριν, εγώ θα είμαι λίγο πιο αισιόδοξο ότι είμαστε πολύ λίγα βήματα πριν το 120. Το 120 τι λέει, κύριε καθηγητά, ότι με μια κουβέντα. Το 120 λέει πρώτα απ' όλα ότι δεν πρέπει κανένας φετερίζεται την εξουσία που του δίνεται, πρώτον. Και το δεύτερο είναι ότι η εφαρμογή του επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Κύριε Ρούσο, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρούσο. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Βαγγέλης Παπαδημητρίου εδώ με περισσότερες πληροφορίες, ρεπορτάζ. Έχουμε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Η πρόταση μορφής κατατέθη ήδη από την μεριά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως. Αυτό πρακτικά σημαίνει να σας πω ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο μια έκτακτη σύσκεψη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ εντός του Κοινοβουλίου και τώρα εντός ολίγου θα ξεκινήσει μια έκτακτη σύσκεψη μεταξύ της
κοινή της κοινοβουλευτικής ομάδας και της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση για την Μομφή εναντίον της κυβερνήσεως έχει ήδη κατατεθεί. Διόλου απίθανο να ξεκινήσει και σήμερα αργά το βράδυ η πρώτη συζήτηση. Φαίνεται όμως ότι κατά τα ιωθώτα του κοινοβουλευτισμού, μάλλον θα έχουμε από αύριο το πρωί, επειδή είναι Παρασκευή, θα έχουμε το τριήμερο και το Κυριακή το βράδυ αργά ως ήθιστε από τις εργασίες του Κοινοβουλίου. Τώρα, να το δούμε λιγάκι πρακτικά και όσον αφορά την πολιτική ερμηνεία. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ προχωράει στην κατάσταση της πρότασης Μομφής. Πες μας και συνήθως, Βαγγέλη, τέτοιου είδους προτάσεις Μομφής, πόσο διαρκούν σε συζήτηση στη Βουλή? Τρεις μέρες. Τρεις μέρες. Παρασκευή, οπότε Κυριακή βράδυ γίνεται η ψηφοφορία. Η ψηφοφορία. Έχουμε τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και βουλευτών. Κατανοητό και να το καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές. Ωραία. Τώρα λοιπόν να δούμε και την πολιτική ερμηνεία της πρότασης Μομφής. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει εκτάκτως σήμερα πρόταση Μομφής 2, είναι κατά το σκεπτικό του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας πριν από λίγο και με τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Βίτσα. Το σκεπτικό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως είναι το εξής. Καταρχήν ότι η κυβέρνηση είναι αδύναμη να διαχειριστεί το οικονομικό πλαίσιο. Είναι αληθές, εδώ πρέπει να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, είναι αληθές ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, ενώ οδεύουν προς το τέλος τους και είναι θετικές, τα μέτρα πρόκειται να εφαρμοστούν πολύ άμεσα. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση τις πληροφορίες οποίες διαθέτει και με βάση και το κοινωνικό αντίκτυπο έχει. Με βάση το σκεπτικό του λέει ότι η κυβέρνηση είναι αδύναμη να διαχειριστεί το οικονομικό πλαίσιο. Αυτό που βάρινε στην απόφαση του κυρίου Τσίπρα να εισηγηθεί την πρόταση Μομφής προς την κοινοβουλευτική ομάδα είναι η είσοδος των ΜΑΤ στην ΕΡΤ. Με την έννοια το ότι εκτός της αδυναμίας για τη διαχείριση οικονομικής πολιτικής έχουμε και μια πράξη ομοίβιας πλέον από την κυβέρνηση. Τώρα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρωτοφανές παγκοσμίως. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα επίσης καταθέτει μια πρόταση Μομφής? Τι ευελπιστεί, εφόσον όπως λέμε στην κοινή δημοσιογραφική γλώσσα οι βουλευτές είναι συγκεκριμένοι, έτσι δεν είναι? Δηλαδή σε τι ευελπιστεί στο να χάσει η κυβέρνηση την δεδηλωμένη της? Καταρχήν στους ψήφους της Δημοκρατικής Αριστεράς, ας μην γελιόμαστε. Καταρχήν, κατά δεύτερο πλαίσιο, σε ένα μεγάλο μέρος των ανεξαρτήτων βουλευτών, που αρκετοί από αυτούς είναι πλέον αντίθετοι της κυβερνητικής πολιτικής. Και τρίτον, ας μην γελιόμαστε και σε αυτό. Σε κάποιες διαρροές από το ΠΑΣΟΚ, σας είπα και προηγουμένως ότι είναι έντονη φημολογία ότι πολλοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αρνούνται να συνδράμουν στην είσοδο των ΜΑΤ στην ΕΡΤ, όπως επίσης και το μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που σημειωτέων αντιδρούν ήδη εντονότατα με το φόρο ακινήτων συν την δημοκρατική τους ευαισθησία για την είσοδο των ΜΑΤ στην ΕΡΤ. Και σήμερα ήταν η συζήτηση, και σήμερα ήταν η για συζήτηση... τα σπιτάκια του κόσμου. Ακριβώς. Άρα έχουμε ένα νέο πολιτικό πλαίσιο το οποίο δημιουργείται με την πρόταση Μομφής. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων αρχίζουν και παίρνουν πλέον να συνεδριάζουν. Έχω την εντύπωση ότι και στη Λεωφόρο Συγκρού, δηλαδή στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, πρόκειται να υπάρχουν ανάλογες εξελίξεις βεβαίως. Το σίγουρο είναι πάντως ότι αυτή τη στιγμή δύο είναι τα ενδεχόμενα μετά την πρόταση Μομφής. Το ένα ενδεχόμενο, όπως λέμε στο πολιτικό ρεπορτάζ, να συσπυρώσει τους βουλευτές της κυβέρνησης. Φαίνεται ότι προς ώρας κάτι τέτοιο δεν μπορεί να επιτευχθεί. Διότι ακόμα και αν συσπυρωθούν απέναντι στην πρόταση Μομφής του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει την ερχόμενη εβδομάδα να έρθουν να ψηφίσουν το φόρο ακινήτων. Να έρθουν να ψηφίσουν τις 12.500 απολύσεις. Άρα, ακόμα και εναντίον της πρότασης Μομφής της αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι οι κοινοβουλευτικές ομάδες της κυβέρνησης, ακριβώς, την ερχόμενη εβδομάδα θα έρθουν σε αντίθεση πάλι με τα νομοσχέδια της κυβέρνησης. Το δεύτερο είναι ότι να μην συσπυρωθούν οι κοινοβουλευτικές ομάδες, όπως είπες και εσύ Νίκο, να έχουμε διαρροές. Επομένως, είναι σίγουρο ότι η ερχόμενη εβδομάδα μπορεί να είναι και η εβδομάδα πρόορης προσφυγής της κάλπης. Ωραία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Παραμένεις εδώ οτιδήποτε. Σε λίγο έχουμε και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Βεβαίως. Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι. Δεν το λέμε ακόμα όμως. Καλησπέρα. Λοιπόν, ο πρόεδρος Σολμέ, ο οποίος έχει και τα δικά του, αλλά βρίσκεται και η Ολμέ πάντα εδώ στον αγώνα κοντά. Όλα είναι δικά μας. Δηλαδή είναι όλα δικά μας. Και αυτά που συμβαίνουν και συνέβησαν στην ΕΡΤ, και αυτά που συμβαίνουν στο δημόσιο σχολείο, και αυτά που συμβαίνουν στα νοσοκομεία, αυτά που συμβαίνουν σε όλη τη χώρα, είναι ολονών των εργαζομένων. Είναι κοινή η μοίρα, κοινό το πρόβλημα. Δηλαδή η πολιτική αυτή που εφαρμόζεται, αυτή η βάρβαρη πολιτική που θέλει να τα διαλύσει όλα, ό,τι δημόσιο αγαθό υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Κύριε Θέμη Κοτσιφάκη, μήπως ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να διαμαρτυρόμεθα μόνοι μας, ο κάθε κλάδος
και να γίνουμε ένας κλάδος μέσα στην Ελλάδα.